Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, θα πούμε λίγο για τα νέα της οικογένειας, να μιλήσουμε λιγάκι για αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν, αυτά που έχουν συμβεί. Και πάμε παρακάτω σε ένα σημαντικό κομμάτι. Όπως ξέρετε, είχαμε νέα ζαφύρια στην ομάδα, τον Ηρακλή και τη Μαρίνα. Οπότε εγώ θα ήθελα ο Ηρακλής να μας πει 5 πράγματα, τη δική του εμπειρία, τη δική του ιστορία. Και εγώ κάθομαι στην άκρη σαν σωστός δημοσιογράφος. Ελάτε, κύριε Ηρακλή. Γεια σας. Νομίζω ο Άρης βρήκε την ευκαιρία σήμερα να μην κάνει πολλά πράγματα, να με εκμεταλλεύετε. Δεν μου είπατε τα πτυχία που βλέπετε από πίσω σας άρεσαν? Είδατε ότι έχω κι εγώ πτυχία, όχι μόνο ο Άρης. Λοιπόν, τώρα εσείς δεν μπορείτε να μιλήσετε βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω συνηθίσει να κάνω μονόλογο, δεν πειράζει. Λοιπόν, κοιτάξτε, να πούμε μερικά πράγματα για το πώς ξεκινήσαμε τώρα. Άρη, όμως πού? Στην παλιότερη δικτυακή επιχείρηση? Πες μας, τι εμπειρίες έχεις γενικά. Στον υπηαγωγείο μπορώ να σας πω, αν θέλετε. Όχι από τον υπηαγωγείο, όχι από τον μετά, από τότε που ξεκίνησε η ζωή σου, η σοβαρή. Υπάρχει η ζωή μου πριν τα δίκτυα και υπάρχει η ζωή μου μετά τα δίκτυα. Το πριν τα δίκτυα δεν ξέρω πώς ήταν, δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Το μετά τα δίκτυα έχει νόημα. Δηλαδή, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε κάνει ταξίδια, έχουμε συναντήσει ανθρώπους, έχει αλλάξει το σκεπτικό μας, ο τρόπος της ζωής μας. Το θέμα δεν είναι απλώς τι νιώσαμε, το θέμα είναι επίσης πόσους ανθρώπους αγγίξαμε, πόσους ανθρώπους γνωρίσαμε, ότι αν για κάποιο λόγο χρειαστούμε μια βοήθεια οπουδήποτε, έχουμε κόσμο που δεν τον ξέραμε πριν, να μπορέσουμε να απευθυνθούμε. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, στις γιορτές και σε ανύποπτο χρόνο πολλές φορές μας παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι που τυχαία τους γνωρίσαμε, είτε στο δρόμο, είτε σε ένα καφέ, είτε σε ένα βεζινάδικο, είτε στα διόδια, είτε δεν μπορείτε να φανταστείτε που. Όσοι κάνετε δίκτυα ξέρετε που μπορεί να γνωρίσει κόσμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο, ειδικά όταν ακούς ανθρώπους να λένε, και νέους ανθρώπους, γιατί λίγο μεγαλύτεροι είναι λίγο διαφορετικά, αλλά φανταστείτε πώς αγγίζει τη ζωή ενός μικρού παιδιού που όταν το γνώρισε ήταν 16 χρονών και αργότερα μεγάλωσε, πήγε στο πανεπιστήμιο, τελείωσε, δεν ξεχαστήκατε, έχετε κάνει πράγματα μαζί, υπήρχαν κάποιες διακοπές σε αυτήν την πορεία, εμφανίστηκε μετά, τον έχεις δει να αραβωνιάζεται, να παντρεύεται, να κάνει παιδιά. Εντάξει, όσοι ασχολείστε με δίκτυα από παλιά, ξέρετε ότι αυτό το πράγμα δεν πληρώνεται. Δεν μπορείς ούτε να το προβλέψεις αυτό. Εγώ δεν σκεφτόμουν ποτέ κάτι τέτοιο όταν ξεκίνησα τα δίκτυα. Εγώ ξεκίνησα με τη Μαρίνα με σκοπό να σηκωθώ να φύγω από τη δουλειά μου, να έχω την ελευθερία μου, να μην έχω ξυπνητήρια, να κάνω ό,τι θέλω. Δεν σκεφτόμουν καν ότι θα κάνω παιδιά και ότι θα δημιουργήσω κάτι για τα παιδιά μου. Η Μαρίνα το ίδιο, κυρίως γιατί συχαινόταν το αφεντικό της. Τότε έκανε 3 δουλειές. Δούλευε σαν καθηγήτρια αγγλικών στο ICBS, αργότερα έκανε ιδιαίτερα μαθήματα, δούλευε και σε φροντιστήριο. Καλά λεφτά και τον καιρό. Συγκεκριμένα η Μαρίνα έβγαζε τα τριπλάσια από ό,τι έβγαζα εγώ από τη δική μου δουλειά. Έτσι, γιατί εγώ πληρώνω όλους τους υπαλλήλους και μετά ό,τι έμεινε το έπαιρνα εγώ. Τέλος πάντων, και οι δύο λόγους που ξεκινήσαμε το δικτυακό μάρκετ ήταν αυτός. Να βρούμε την ελευθερία μας. Σε κάνα 2 χρονάκια, σταδιακά, αποχωρούσαμε από τις δουλειές μας και έτσι από τότε, από το 98 και μετά, ασχολούμαστε μόνο με το δικτυακό μάρκετινγκ. Και όπως είπα και προηγουμένως, μάθαμε πολλά πράγματα. Η ενασχόληση με την Olympic όμως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Γιατί πάντα έψαχνα να βρω ένα μοντέρνο τρόπο να κάνω το δίκτυο που έκανα. Ξέρετε, με τα παραδοσιακά δίκτυα, το στόμα με στόμα περισσότερο, με τη χαρτούρα, με το ημερολόγιο. Όχι ότι τώρα δεν έχω ημερολόγιο, αλλά ήταν πιο παραδοσιακά τα πράγματα. Και όταν ήθελες να μοιράσεις ένα μήνυμα, τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Εδώ έχουμε webinars, έχουμε βίντεο, έχουμε εκπαιδεύσεις, έχουμε πράγματα που θα έπρεπε κάποτε να συναντιόμασταν πάντα για να κάνουμε τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις. Και τώρα μιλάω από ό,τι βλέπω εδώ σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν σε διάφορα μέρη. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε. Κάναμε κάποιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια με το Skype. Δεν ξέραμε. Δεν ήμασταν και της τεχνολογίας. Τέλος πάντων, εδώ βρήκα ανθρώπους οι οποίοι είναι της τεχνολογίας και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Είδα μια δραστηριότητα την οποία
στην πραγματικότητα τη χρειάζονται όλοι, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε δικτυωτές, μπορεί να με βοηθήσει εμένα σε οποιοδήποτε τομέα. Και προχθές που συζητούσα με τις κόρες μου για το τι θα σπουδάσουν και το τι θα κάνουν, ξέρετε τώρα αυτές επηρεασμένες από τις φίλες τους, η μία λέει ψυχολογία, άλλη δεν ξέρω τι θέλει, κάτι με νύχια, κάτι με δόντια, ξέρω εγώ. Εντάξει, η μικρή είναι πιο προσγειωμένη, πιο πρακτική είναι. Το θέμα είναι ότι εγώ βλέποντας τώρα όλα αυτά τα εργαλεία internet marketing, το μυαλό μου σκέφτεται διαφορετικά. Και λέω τώρα τι να πάνε να σπουδάσουν. Δηλαδή, άμα μπουν αυτές τώρα στο δίκτυο αυτό, δεν χρειάζεται καν να σπουδάσουν τίποτα. Θα τα μάθουν όλα δωρεάν, θα τα μάθουν επί του πρακτέου, κατευθείαν στην πράξη, on the job training, όπως λέγει ο Άρης, και θα βγάζουν και λεφτά. Και δεν θα μείνουν ποτέ από δουλειά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή ήταν η βασική λόγη που ξεκινήσαμε, αυτή είναι έτσι πάνω κάτω η πορεία μας. Συζητώντας με τον Άρη, που τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από τα δικτυακά, συγκεκριμένα από την πρώτη εταιρεία, γιατί εγώ σε μία εταιρεία είμαι μόνο, είδα και άλλα πράγματα. Μου είπε ο Άρης ότι ξέρεις, θα μπορέσω εδώ να προχωρήσω πολύ πιο γρήγορα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι καθυστέρησα λίγο. Ξέρετε, ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους, έχει το δικό του χρόνο. Ο καθένας είναι έτοιμος όταν είναι έτοιμος. Με βοήθησαν πάρα πολύ και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας αυτό. Οι συναντήσεις, τα σεμινάρια που κάνουμε για τους επαγγελματίες. Τώρα μπορώ να σας προτρέψω να το εκμεταλλευτείτε κι εσείς. Ο καθένας θα εκμεταλλευτεί αυτό που θέλει. Εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ αυτά. Δηλαδή γίνανε αρκετές εγγραφές εξαιτίας αυτών των σεμιναρίων. Βεβαίως αυτές όλες οι εγγραφές είναι τρίμηνες. Μπήκα κατευθείαν όμως στο follow-up και ήδη κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πάρουν το MS. Θεωρώ ότι περισσότεροι μετά από μια τέτοια συνάντηση θα πάρουν το MS και έτσι αυτό μπορεί να γίνει και ετήσια συνεργασία μετά. Και ένας επαγγελματίας ο οποίος χρησιμοποιεί σωστά το MS και τον βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσει σωστά το MS, νομίζω δεν έχει λόγο να το αφήσει ποτέ. Μπορεί δηλαδή ο ίδιος να μην κάνει την έννοια της δικτύωσης με τον τρόπο που την ξέρουμε και να την κάνει με ένα δικό του τρόπο, ίσως πιο αργό. Θα συστήσει και αυτό σίγουρα κάποιους ανθρώπους, δεν το συζητάμε. Πάντα οι επαγγελματίες που είναι ευχαριστημένοι συστήνουν κι άλλους. Αλλά είναι στο χέρι μας να μπορέσουμε κάποιον που είναι τρίμηνος επαγγελματίας να τον κάνουμε μετά ετήσιο και να πάρει και δεύτερο πρόγραμμα και τρίτο πρόγραμμα και πάει λέγοντας. Αυτά σε σχέση με την Ολύμπη και την δραστηριότητα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είδα ένα σεμινάριο, το πρώτο σεμινάριο που είδα στην Αθήνα, δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν έτσι ωραίο, μεγάλο κτλ. Εγώ είχα συνηθίσει σε άλλα σεμινάρια. Το είχα υποτιμήσει λίγο. Με εντυπωσίασε. Και μετά γνώρισα και τους ανθρώπους και τα λοιπά, γνώρισα τους περισσότερους από εσάς, είδα ότι με δεχτήκατε πολύ ζεστά, πολύ όμορφα, μου άρεσε αυτό και να σας πω και κάτι τώρα, μια και συζητάμε αυτό, να σας πω κάτι που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, βέβαια ίσως είναι ένα θέμα εκπαίδευσης άλλης και πιο μεγάλης, γιατί δεν θα έχουμε τώρα το χρόνο, αλλά θα ήθελα έτσι να το πω, το θέμα της εξύψωσης. Επειδή αυτό γενικότερα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα σε όλα τα δικτυακά και γενικότερα στη ζωή μας, δεν είναι μόνο στα δικτυακά. Δηλαδή αν το δούμε έτσι λίγο πλατιά, είναι σε όλη μας τη ζωή το θέμα της εξύψωσης. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου εμπειρία, τα δικά μου πιστεύω σε αυτό το θέμα. Η εξύψωση καταρχήν είναι μία αρχή, όπως έχουμε βασικές αρχές σε κάθε δραστηριότητα. Έχουμε τις αρχές, έχουμε και τις πρακτικές. Ας πούμε, μία αρχή να δείχνω το πλάνο στο δίκτυο. Σε μια άλλη επιχείρηση να κάνω παρουσίαση της δουλειάς μου. Λοιπόν, η πρακτική της μπορεί να είναι διαφορετική. Ο καθένας ακολουθεί μια πρακτική ιντερνετική, άλλος θα το κάνει σε μια χαρτοπετσέτα, ο καθένας θα κάνει τη δικιά του πρακτική. Το βασικό είναι όμως η αρχή. Άρα λοιπόν, μία αρχή εδώ είναι η εξύψωση. Η εξύψωση τι είναι? Στην πραγματικότητα λέμε αυτά που ισχύουν, έτσι, δεν λέμε υπερβολές, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως μας βοηθάει, ενδεχομένως το σεβόμαστε, τον εκτιμούμε. Λέμε πράγματα όμως που ισχύουν. Αν πάρουμε τη δικτύωση, σαν παράδειγμα, ο καθένας μπορεί να εξυψώσει αυτόν με τον οποίο δουλεύει. Δηλαδή, καταρχήν τον ανάδοχό του. Αν εξυψώσει τον ανάδοχό του, θα τον εξυψώσει μέχρι ένα σημείο. Αν ο ανάδοχός του είναι ανενεργός, θα πείτε καλύτερα λόγια για τον ανάδοχό του. Γιατί τον έφτασε και του έδειξε το δίκτυο.
του δείξε μια επιχειρηματική πρόταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη δικιά μου, και θα έχετε και εσείς τέτοια παραδείγματα, στην προηγούμενη δικτυακή εταιρεία που ήμουν, η ανάδοχός μας μετά από ένα χρόνο παραιτήθηκε. Εγώ της έκανα ανανέωση για 2 χρόνια. Και τώρα η ανάδοχός μας, μάλλον έγινε πελάτησα για λίγα χρόνια και τώρα είναι μέλος στην επιχείρησή μας. Πέστε ότι είναι πελάτησα. Εγώ τι θα πω τώρα για την ανάδοχό μου, την Αφροδίτη, που ήταν και φίλη της Μαρίνας. Δεν θα πω τα καλύτερα λόγια. Γιατί μου άνοιξε τα μάτια και μπήκα στη δικτυακή επιχείρηση και μπήκα στη δικτυακή ζωή και τώρα γνωρίζω και όλους εσάς. Γιατί διαφορετικά, αν δεν το έκανα αυτό το πράγμα, δεν γινόταν αυτή η γνωριμία και δεν υπήρχε Αφροδίτη, εγώ θα ήμουν ακόμα στα τζάμια και θα έκλαιγα αυτή τη στιγμή με τους επαγγελματίες του αντίστοιχου επαγγέλματος, γιατί θα σαπίζαν τα μηχανήματά μας, δεν θα είχαμε δουλειές κτλ. Άρα θα πω καλά λόγια. Θα πεις καλά λόγια επίσης για τον άνθρωπο με τον οποίο δουλεύεις, που μπορεί να μην είναι ο ανάδοχος. Να είναι κάποιος στη γραμμή αναδοχής πιο πάνω. Γιατί αυτός ο άνθρωπος βάζει τον χρόνο του, βάζει τις γνώσεις του, βάζει την εμπειρία του, βάζει την καλή του διάθεση να σε υπομένει, να σε εκπαιδεύσει, να σε πάει βήμα-βήμα, σαν να είναι ένας γονιός με ένα παιδί. Θα πεις καλά λόγια επίσης για τον πιο πάνω ενδεχομένως, που μπορεί να είναι σμαράγδι, διαμάντι κτλ. Και που μπορεί να μην είναι και κοντά σου και να είναι μακριά. Θα τον εξυψώσεις. Όλη αυτή η ιστορία της εξύψωσης θέλω να ξέρετε ότι μπορεί κάποιος να το δει και σαν παιχνίδι. Δεν πρέπει να το δεις σαν παιχνίδι, είναι κομμάτι της ζωής μας, αλλά και σαν παιχνίδι να το δεις, σκεφτείτε ότι είναι, πώς είναι τα μπαλάκια που τα πετάμε σε έναν τοίχο, πετάμε εμείς μια καλή κουβέντα, μια καλή εξύψωση σε κάποιον και αυτό μας γυρνάει πίσω, η εξύψωση θα μας γυρίσει πίσω. Γιατί αν το δούμε δικτυακά και αν φανταστείτε λίγο την εικόνα, έχετε ένα καλεσμένο, έχει ο καθένας από εμάς ένα καλεσμένο, βρισκόμαστε σε μια παρουσίαση, ζωντανή παρουσίαση, ο ομιλητής τυχαίνει να είναι ο άμεσος συνεργάτης που δουλεύουμε μαζί του, ο μέντορας μας, ο συνεργάτης που μας βοηθάει, κάνει την παρουσίαση και εμείς θα πάμε να συστήσουμε, υποτίθεται, αυτός είναι ο σωστός τρόπος, τον καλεσμένο μας, τον ομιλητή. Τι έχουμε πει στον καλεσμένο μας πριν το συστήσουμε στον ομιλητή? Τα καλύτερα λόγια του ομιλητή. Λέμε υπερβολές? Λέμε ότι είναι Σούπερμαν? Όχι. Λέμε τα σωστά πράγματα. Λέμε αυτά που ισχύουν. Αν παραδείγματος χάρη ο Άρης ο Κουτρής είναι ένας άνθρωπος υπομονητικός μαζί μου, είναι ένας άνθρωπος που έχει γνώσεις, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πάρει κάποιον από το μηδέν και να τον οδηγήσει τουλάχιστον στο διαμάντι που έχει φτάσει ο ίδιος. Όλα αυτά θα τα πω. Αν έχει εμπειρία 20 χρόνων στο δικτυακό μάρκετινγκ, θα τα πω. Δεν θα πω ότι ξέρω εγώ θα κάνει πράγματα που δεν τα κάνει. Μόνο και μόνο, αν και ο Άρης θα μπορούσε να τα κάνει αυτά τα πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Γενικά μιλάω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν θα το ωραιοποιήσω το πράγμα, ούτε θα φτάσω στην κολακία. Γιατί θα το κάνω αυτό? Πρώτον, γιατί είναι αλήθεια. Δεύτερον, γιατί θέλω αυτός ο άνθρωπος, όταν θα συναντήσει τον Άρη, γιατί ο σκοπός μου είναι να το γνωρίσω στον Άρη, στον ανάδοχό μου, στον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζομαι, να τον κοιτάει στα μάτια και να ακούει πραγματικά αυτά που θα του πει. Να τον ακούει με ανοιχτό μυαλό, με ανοιχτή καρδιά, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτός ξέρει, θα τον βοηθήσει. Αν είναι κάποιος να τον βοηθήσει, αυτός θα τον βοηθήσει. Αυτός θα δώσει την καλύτερη συμβουλή. Άρα λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι να το κάνω σωστά. Τον συστήνω εγώ λοιπόν στον ανάδοχό μου, στον Άρη, σε αυτό που με βοηθάει, όποιος και να είναι αυτός για τον καθένα, να προσέξει, μπορεί να είναι διαφορετικός ο άνθρωπος, έτσι. Το καταλαβαίνει το παράδειγμα. Αυτός τι θα πει όταν θα του συστήσω εγώ τον Πέτρο, παραδείγματος χάρη, και θα πω, κύριε Άρη ή Άρη. Ο σωστός τρόπος είναι από κύριε Άρη, βέβαια εξαρτάται από την ηλικία. Τώρα, ένας πιο νεαρός ή μια πιο νεαρή που θα απευθυνθεί σε έναν πενιντάρη, θα τον πει κύριε. Και αυτό από μόνο του είναι μια εξύψωση. Κύριε Άρη, έχω εδώ τον καλεσμένο μου που λέγεται Πέτρος και η δουλειά του είναι αυτή. Είναι πρώτη φορά σήμερα μαζί μας. Του είχα πει 2 λογάκια, τον έφερα σήμερα στην παρουσίαση, είδε αυτό και του άρεσε περισσότερο αυτό το κομμάτι. Τελείωσα εγώ. Το βούλωσα, δεν ξαναλέω κουβέντα. Και αφήνω τον Άρη να μιλήσει. Ο Άρης τι λέτε να πει? Να πει, α, ο Σκερβελές, ο Ηρακλής, ο Βλάκας που έκανε 2 χρόνια να γίνει Ζαφύρι και είναι άχρηστος και είναι αυτός και είναι εκείνος κτλ. Και εσύ μάλλον θα είσαι πιο έξυπνος από αυτόν? Όχι, δεν θα πει τέτοια πράγματα. Θα πει λογικά αυτά που πρέπει να πει στον υποψήφιο, ότι ξέρεις μπορείς να τα καταφέρεις, ότι άκουσες πραγματικά μια εκπληκτική πρόταση, ότι ο Ηρακλής είναι ο καλύτερος άνθρωπος που μπορεί να είναι κοντά σου και να σε βοηθήσει και ότι αν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε, θα είμαι κι εγώ δίπλα.
δεν ήθελε να πει κάτι άλλο. Εμένα μου άνοιξε την πόρτα, μου έδωσε πίσω την εγκυρότητα, το κύρος αυτό που εγώ έχω δώσει στον Άρη, και έτσι ο υποψήφιος μου λογικά τι θα κάνει. Θα ακούσει μετά και εμένα. Και έτσι μου διευκολύνει εμένα τη ζωή. Τώρα, φανταστείτε αυτό το κομμάτι, και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, φανταστείτε αυτό το κομμάτι στην οικογένειά μας. Φανταστείτε το στις πωλήσεις. Εγώ πριν από μια εβδομάδα είχα ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο και πήγα στην BMW και τα λοιπά, κάτι ανταλλακτικά, κάτι μπέ, κάτι έτσι, κάτι αλλιώτικα, και ήταν να πληρώσω, ξέρω εγώ, 1300 ευρώ. Λοιπόν, ρώτησα, ρε παιδιά, μήπως καμιά καλύτερη τιμή και τα λοιπά, δεν είχαμε ποτέ κανένα προηγούμενο. Να μην σας τα πολυλογώ, ο πολιτής, μάλλον, ναι, ο τεχνικός παύλα πολιτής, γιατί όλοι οι πολιτές είναι, μου λέει: κοιτάξτε κύριε Πουσανίδη, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο εγώ. Ο μόνος που ίσως θα μπορεί να κάνει κάτι είναι ο υπεύθυνος του συνεργείου που έχουμε, ο διευθυντής μας κτλ. Ο οποίος είναι εκπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος θα σας καταλάβει, ο οποίος είχε πρόβλημα στο δικό του αυτό. Τώρα καταλαβαίνετε αυτά τώρα, μπορεί να ήταν ψέματα. Δεν έχει σημασία, αλλά το παιχνίδι της εξύψωσης ο πολιτής το έπαιξε μια χαρά. Να μου πουλήσει τώρα εμένα ότι ξέρεις κάτι, αν πάρεις μια έκπτωση, θα την πάρουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Αφήστε να κάνω το τηλεφώνημα, λέει, να του μιλήσω κτλ. Κάτσε εγώ λίγο εκεί στην αίθουσα αναμονής και τελικά ναι, μου λέει: εντάξει, επειδή είστε εσείς και επειδή δεν ξαναδημιουργήσετε ποτέ κάτι αυτό, 100 ευρώ μου έκοψε. Τώρα θα μου πει τι είναι 100 ευρώ στα 1000 τόσα που έδωσα. Εντάξει, δεν πειράζει, ήταν 100 ευρώ. Αλλά μου το έκανε τόσο όμορφο το σενάριο κτλ. Σαν να είμαι εγώ προτάρης, αυτό κατάλαβα. Αλλά αυτό δουλεύει στην αγορά. Και αν το πάρουμε και στην οικογένεια, φανταστείτε το σκηνικό. Να γυρνάει η κόρη σας ή ο γιος σας και τα λοιπά, μπαμπά μου αυτό και τα λοιπά, και να κρέμεται από πάνω, σε παρακαλώ, θέλω αυτό το πράγμα να το αγοράσω, εκείνο, ξέρω εγώ, να σου κάνουμε το χατήρι. Και το παιδί μας πουλάει και μας αγοράζει σε δευτερόλεπτα. Έτσι, αυτή είναι η δουλειά του. Και το ξέρει πολύ καλά αυτό το παιχνίδι. Τώρα, εμείς, άμα γνωρίζουμε αυτό το παιχνίδι, αυτή την αρχή της εξύψωσης στην οικογένεια, και εγώ πω στο παιδί μου ότι κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να πάρω μια απόφαση τώρα μόνος μου και τα λοιπά, γιατί η μαμά σου είναι σημαντική εδώ πέρα σε αυτή την υπόθεση. Η μαμά γνωρίζει την υπόθεση και η μαμά ξέρει αυτό, ξέρει εκείνο, θέλει το καλό σου και εγώ θέλω το καλό σου, αλλά η μαμά. Ό,τι πει η μαμά. Εάν εγώ το περάσω έτσι, μετά έχω εξυψώσει τη μαμά στα μάτια του παιδιού και το παιδί όταν θα πάει στη μαμά θα την ακούει πραγματικά όπως πρέπει να την ακούσει. Ενώ αν πω εγώ, έλα μωρέ, κάνε το εσύ και άσε τη μαμά να λέει ό,τι θέλει. Θα την ξανακούσει ποτέ τη μαμά? Την έχω υποβιβάσει εντελώς. Και το ίδιο παιχνίδι πρέπει να παίξει η γυναίκα προς τον άντρα. Αν αυτό το παιχνίδι, παύλα τεχνική, παύλα αρχή, γίνεται σωστά σε όλα τα στάδια της ζωής μας, σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, θα ήμασταν άλλη κοινωνία εντελώς. Εντελώς. Λοιπόν, το μόνο πρόβλημα σε αυτό, και αυτό θα το αναλύσουμε ίσως την επόμενη φορά που πραγματικά είναι θέμα μεγάλο εκπαίδευσης, είναι ότι ζούμε στην Ελλάδα και ότι είμαστε Έλληνες. Και η υπόθεση της εξύψωσης δεν μας πάει πολύ. Γιατί είμαστε εγωιστές. Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε πάνω από όλους και γιατί τώρα εγώ να εξυψώσω εγώ τον Άρη και ποιος είναι αυτός και τι έχει κάνει περισσότερα από μένα και αυτό και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και ξέρεις πόσα χρόνια είμαι στην αγορά και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που θέλω να το θίξω, απλώς σκεφτείτε το, γιατί την άλλη φορά θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση όλοι μαζί, αν μπορούμε να την κάνουμε. Ότι το πρόβλημα της εξύψωσης δεν γίνεται, δεν φαίνεται τόσο, δεν υπάρχει τόσο ανάμεσα στον καινούριο που ξεκινάει αύριο ή που ξεκίνησε χθες και στον ανάδοχό του ή στον παλιότερο και τα λοιπά ή στο διαμάντι και τα λοιπά. Δεν είναι εκεί το θέμα τόσο πολύ. Είναι στους παλιότερους. Σε εμάς που έχουμε 20 χρόνια στη δικτύωση, 10 χρόνια στη δικτύωση, 5 χρόνια στη δικτύωση, 2 χρόνια στη δικτύωση. Μόλις εμείς οι παλιοσυρές νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και έχουμε δει όλα τα κομμάτια της επιχείρησης, θεωρούμε και δεδομένα μερικά πράγματα. Έλα μωρέ, ο Άρης, αφού φάγαμε μαζί, αφού ήμασταν εκεί, κάναμε αυτό, περάσαμε τόσα χρόνια μαζί, αφού ο Τάδε, ο Πέτρος, ο Έτσι, ο Βασίλης. Είμαστε οι παλιοσυρές, είμαστε μαζί, έχουμε τα κοιμιάσει μαζί. Τώρα εγώ πώς να τον εξυψώσω και τι να πω. Δεν το κάνει κάποιος από κακία αυτό, απλά το κάνει από συνήθεια. Θεωρεί δεδομένο τον ανάδοχό του, δεδομένο το σμαράει το διαμάντι και λέει: έλα μωρέ, τώρα εντάξει, ο Καστανάς σιγά το πράγμα. Τώρα 20 χρονών παιδί είναι, ας πούμε, τι έγινε. Εγώ είμαι 50. Και παίζαμε σφαλιάρες προχθές μαζί. Και σήμερα είναι διαμάντι, εντάξει, και τι έγινε. Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα. Ότι δηλαδή
Ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να ξυψώσουμε αληθινά, πραγματικά έναν άνθρωπο και αυτό γυρνάει πάλι σε εμάς, δεν έχουμε εμείς αποτελέσματα. Και το κλειδί της υπόθεσης είναι ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο και ότι η επιχείρηση, προσωπική ζωή, προσωπική ζωή. Αυτά από μένα. Σας δίνω στον Άρη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ηρακλής ήταν πολύ συγκεκριμένος και κατατοπιστικός. Ίσως και μερικά από αυτά που να ήταν και ενοχλητικά. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε να βλέπουμε κάθε μήνα μέσα στο γραφείο μας ποιοι είναι για να ανανεώσουν ή να αναβαθμίσουν. Έχουμε βέβαια αυτή την περίοδο μια εκπληκτική προώθηση της εταιρείας για τις αναβαθμίσεις, που λέει ότι μέχρι 31 Μαρτίου του 2017 όποιος εγγραφεί ή αναβαθμίσει στο ετήσιο πακέτο από οποιαδήποτε πόρτα, όποιο πρόγραμμα και να έχει αγοράσει, παίρνει δωρεάν το site ή το e-shop και δωρεάν μια εφαρμογή της Olympic Biz στον Android. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένας άνθρωπος εγγράφεται και δίνει $336 και θα κερδίσει κουπόνια αξίας 310. Εάν κάποιος από αυτούς είναι τρίμηνος, ίσως να είναι κάποιος από τους επαγγελματίες που συνεργάστηκαν μαζί μας και καταλάβει ότι μπορεί να το κάνει, στην ουσία θα δώσει πολύ λιγότερα από αυτά που θα πάρει. Επομένως, πρέπει να μιλήσουμε και να το προωθήσουμε. Ταυτόχρονα, που είναι σημαντικό, άνθρωποι με τους οποίους θα μιλήσουμε και θα κάνουμε παρουσίαση και οι οποίοι θα κάνουν εγγραφή, εμείς κάλλιστα μπορούμε να τους προωθήσουμε ότι κερδίζουν και ένα δωρεάν σεμινάριο. Ήδη έχουμε το πρόγραμμα των σεμιναρίων μέχρι τον Μάρτιο, που μπορούμε να το προωθήσουμε γιατί είναι σημαντικό και για αυτούς τους ανθρώπους. Ας το χρησιμοποιήσουμε και διπλά. Δηλαδή, και αυτοί οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο, στην ουσία δεν τους πήραμε τα λεφτά, αλλά τους τα δώσαμε σε μία τρίμηνη συνδρομή σε εργαλεία ή στην κάρτα, και ανάποδα αυτός ο οποίος θα κάνει εγγραφή, του λέμε κέρδισες και ένα σεμινάριο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Γιατί οι αριθμοί εγγραφής, τα ID της OGI, έτσι κι αλλιώς συνεχώς ανεβαίνουν. Πάμε λιγάκι να δούμε τις παρουσιάσεις. Κυριακή έχει webinar της Olympic Idea, το ξέρετε. Δευτέρα στην Αθήνα στο President. Δευτέρα στις 7 ώρα στη Θεσσαλονίκη στο Εγνατία, το ξενοδοχείο στην Αντιγονιδόν, όχι το Παλάς. Μεταξύ μας παρουσίαση. Την άλλη Παρασκευή, πρώτο Θεός, θα έχουμε webinar της Team 100. Έχουμε επίσης τα οργανωμένα σεμινάρια, που είναι αύριο το βράδυ είναι webinar για επαγγελματίες, που σημαίνει τι? Ότι άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν να το δούνε δικτυακά μπορούν να το δούνε, πιθανότατα, και κάποιοι οι οποίοι παρακολούθησαν κάποιο σεμινάριο δικό μας offline, εάν θέλουν να κάνουν μια επανάληψη και μπορούν 6,5 με 9,5 να το παρακολουθήσουν. Το ίδιο γίνεται την Κυριακή στη Λάρισα, σε ξενοδοχείο, το ξέρουμε ήδη. Δευτέρα στις 16 πρώτου θα υπάρχει ένα σεμινάριο για online εισόδημα στην Αθήνα. Δηλαδή, αντί να κάνουν ανοιχτή παρουσίαση αυτή, θα έχουν σεμινάριο για online εισόδημα. Τώρα, το 2017 θα γίνουν μεικτά σεμινάρια. Δηλαδή, ταυτόχρονα online εισόδημα και internet marketing για επαγγελματίες. Οι ημερομηνίες τις βλέπετε πώς είναι, δηλαδή 29 πρώτου Θεσσαλονίκη, 19 δευτέρου Κύπρος και 5 τρίτου Αθήνα. Τώρα θα πούμε μερικές λεπτομέρειες και θα σας στείλω βέβαια και email που θα ενημερώσουμε. Ας εκμεταλλευτούμε τα σεμινάρια. Ποιος είναι ο σκοπός των σεμιναρίων? Ο σκοπός των σεμιναρίων είναι καταρχήν αύξηση των εγγραφών. Είναι η δημιουργία σχέσεως με τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν εκεί και πιθανή συνεργασία αργότερα. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε σεμινάρια, οι επαγγελματίες ή οποιοδήποτε ιδιώτης έρχεται και παρακολουθεί, είναι δεδομένο ότι μέσα στις 3,5-4 ώρες του σεμιναρίου τα χρήματα τα οποία έχει δώσει τα παίρνει πίσω σε γνώση. Δεν έχει παράπονο. Εμείς λοιπόν του λέμε ότι κοίταξε να δεις, αντί τα χρήματα τα κρατήσουμε και να βγάλουμε εμείς λεφτά, στα δίνουμε σε 3 μήνες κάποιο εργαλείο. Είμαστε απόλυτα τακτοποιημένοι ηθικά απέναντί του και θα έλεγα ότι μάλλον του δίνουμε και κάτι παραπάνω. Επομένως, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση, γιατί ίσως να τους αρέσει είτε το μοντέλο μας, είτε να τους αρέσει κάποιο από τα προϊόντα μας και να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Ποιους αφορούν? Όλους μας. Δεν αφορούν αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το internet marketing μόνο. Μας αφορούν όλους. Ποιοι όμως μπορούν να το εκμεταλλευτούν πραγματικά? Αυτοί που έχουν και κυρίως γνωρίζουν ή τουλάχιστον θα αποκτήσουν το OMS. Γιατί? Γιατί εφόσον θα μιλήσουμε για internet marketing και ο υποψήφιος μας θα έρθει και πει, παραδείγματος χάρη, δεν θα ήθελα να είμαι στην Olympic Idea, προτιμώ να πάω στο OMS. Και η εταιρεία μας δίνει το δικαίωμα μέσα σε ένα μήνα να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Αν θα πάρει αυτό στο OMS και δεν το έχεις εσύ, τι θα του πεις?
Η μέθοδος, καλά δεν πειράζει να το κάνω αυτό και μετά δεν θα ξέρω εγώ τι μου γίνεται, αλλά θα το πασάρω στον Άρη, στον Ηρακλή, στον Σωτήρη, στον Παντελή και αυτό. Αυτή δεν είναι μέθοδος επαγγελματία, αυτή είναι μέθοδος υπαλλήλου. Δηλαδή γι' αυτό λέω ότι να το έχω το MS ή εν πάση περιπτώσει να το αποκτήσω, έστω και την τελευταία στιγμή, αλλά να το γνωρίζω για να μπορώ να βοηθήσω. Σε ποιες περιοχές στοχεύουμε και σε ποια σεμινάρια? Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος και σε όλα τα σεμινάρια. Σαφώς προτεραιότητα έχει Αθήνα, Θεσσαλονίκη και η περιοχή που ζούμε. Δηλαδή, όταν ο Βασίλης ζει στη Λάρισα και γίνεται παρουσίαση στη Λάρισα, σαφώς θα στοχεύσει την περιοχή του και θα μιλήσει στους γνωστούς του. Όταν γίνεται στη Θεσσαλονίκη, σαφώς μας ενδιαφέρει τους Θεσσαλονίκης περισσότερο, γιατί έχουμε δυνατότητα να επικοινωνήσουμε πιο εύκολα με τους ανθρώπους αυτούς. Είναι η υπέρτατη δικτυακή λύση? Όχι. Είναι παράλληλα με την υπόλοιπη δικτυακή μας δραστηριότητα. Το σίγουρο είναι ότι κάποιος μπορεί να γίνει ζαφύρι έτσι. Σαφέστατα όμως, θα πρέπει να συνεχίσουμε την κλασική μας offline διαδικασία ή και online για όσους θέλουν, η οποία λέει θα σε ενδιέφερε να δημιουργήσεις εισόδημα, θα σε ενδιέφερε να αυξήσεις το εισόδημά σου, θα σε ενδιέφερε μια εναλλακτική λύση οικονομική. Δηλαδή, μην ξεχαστούμε και πάρουμε αυτή είναι η λύση. Γιατί μπορεί πολύ εύκολα να κολλήσεις στο ίντερνετ και να κάνεις παρουσιάσεις και να καθέσεις μέσα στο σπίτι σου και να μην κάνεις τίποτα. Η γενική δικτυακή αντίληψη είναι βγες έξω από το σπίτι. Ή θα βγεις ο ίδιος, ή θα βγεις μέσα από το Facebook, πάντως βγες από εκεί μέσα. Κάνε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, μην κάθεσαι και περιμένεις να σου έρθουν οι απαντήσεις από τα σεμινάρια. Διότι πάρα πολύ απλά δεν πρόκειται να μεγαλώσει αυτό. Τι εννοεί μεικτά σεμινάρια? Μεικτό σεμινάριο είναι στο online income, όταν μιλάμε για εισόδημα online, οι ερωτήσεις τις οποίες αναλύουμε με πολύ αναλυτικό τρόπο, τουλάχιστον ο Κωνσταντίνος, είναι το τι πουλάμε και το πώς πουλάμε. Στους επιχειρηματίες δεν ασχολείται με το τι πουλάμε, γιατί ξέρουν τι πουλάνε οι άνθρωποι. Ασχολείται μόνο με το πώς πουλάμε. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δοκιμάσαμε πλέον εδώ το τελευταίο τετράμινο να κάνουν τα σεμινάρια για το online εισόδημα και για τους επιχειρηματίες, αποφασίστηκε τελικά ότι το σεμινάριο θα είναι ενιαίο με μία διαφορά. Την πρώτη ώρα, δηλαδή 5.30 με 6.30, όσο πάει, θα είναι το τι πουλάμε, δηλαδή θα αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι δήλωσαν ενδιαφέρον για να δημιουργήσουν online εισόδημα, και από τις 6.30 έως τις 10.30 θα είναι το πώς πουλάμε. Δηλαδή, ουσιαστικά θα λέγαμε ότι έρχεται ένας άνθρωπος που θέλει να δημιουργήσει online εισόδημα, ενημερώνεται αρχικά στο τι μπορεί να πουλήσει και το πώς μπορεί να γίνει αυτό, ουσιαστικά ενοποιείται με τον ήδη υπάρχοντα επιχειρηματία. Γιατί δεν μπορείς να πουλήσεις ιντερνετικά, εάν ουσιαστικά δεν έχεις γίνει επιχειρηματίας. Οπότε τους φέρνει στο δεύτερο μέρος και τους ενοποιεί. Οπότε αυτό τι θα κάνουμε, θα έχουμε οικονομία χρόνου. Τώρα, οι επιχειρηματίες που ξεκινούν τρίμηνοι συνδέονται με την ομάδα που υπάρχει στο Facebook, που αφορά internet marketing, παρακολουθούν και συμμετέχουν τα δωρεάν online σεμινάρια. Ήδη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε webinar, το πρώτο webinar που έκανε ο Κωνσταντίνος. Δωρεάν εκπαιδευτικά βίντεο, δηλαδή με τα 75 ή 80 ευρώ που θα είναι από το νέο έτος γιατί άλλαξαν οι ισοτιμίες. Παρακολούθησαν σεμινάριο, τους κάναμε δώρο την κάρτα, τους δώσαμε βίντεο, τους καλούμε και σε webinar. Άρα είμαστε καλυμμένοι απέναντί τους. Είναι σημαντικό, παιδιά. Εμένα ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να μην μου πει κάποιος ρε, εσύ τι είναι αυτά, άλλα μου λες, άλλα κάνεις. Αυτά σου υποσχέθηκα, αυτά πήρες. Τώρα, το ότι εγώ σου κάνω δώρο και μία κάρτα ή σου κάνω δώρο και τρεις μήνες το OMS, ό,τι θες εσύ, αυτό είναι έξτρα. Δηλαδή σε αυτό πρέπει να μας πει και ευχαριστώ. Το λέω γιατί είναι σημαντικό. Εμένα, ξέρετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να είμαι τακτοποιημένος στους ανθρώπους. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε πρώτη φορά το internet marketing και κάναμε κάποιες παρουσιάσεις, βρεθήκανε μερικοί και είπανε, παιδιά, άλλα μας είπατε και άλλα γίνανε. Και με ενόχλησε πάρα πολύ. Όχι γιατί πίστευα ότι έχουν δίκιο, αλλά γιατί αυτοί πίστευαν ότι έχουν δίκιο. Τώρα, έτσι όπως γίνεται, δεν έχουμε κανένα παράπονο από κανέναν. Πήραν αυτό που. Τώρα, αν πει κάποιος, παιδιά, σε ευχαριστώ πολύ. Όλα τα υπόλοιπα που μου δώσετε δώρα δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ είδα αυτά που είδα. Δεν πειράζει. It's OK. Αντίο. Να είμαστε καλά και να είμαστε γεροί. Τώρα, υπάρχουν κάποια σενάρια επικοινωνίας. Δηλαδή, υπάρχουν σενάρια για επαγγελματίες οι οποίοι δεν άφησαν τα στοιχεία τους στο MS. Ή ουσιαστικά είναι τηλεφωνική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο της επιχείρησης και να τους πεις καλημέρα σας, τι κάνετε κλπ. Ο Ηρακλής, παραδείγματος χάρη, το έχει κάνει αυτό σε live έκδοση και το έχει κάνει και ιντερνετικά μέσα από το Facebook. Το έχει κάνει αυτό, την τηλεφωνική επικοινωνία. Όχι με ανθρώπους που άφησαν τα στοιχεία τους σε διαφήμιση. Αυτό το λέω για ποιους? Για όλους εσάς οι οποίοι δεν έχετε το OMS, δεν ασχολείστε με το internet marketing, πάλι μπορείτε να βρείτε ανθρώπους οι οποίοι τους ενδιαφέρουν. Υπάρχει σενάριο για αυτούς που άφησαν τα στοιχεία τους στο MS. Και υπάρχει και επακολούθηση για τους επιχειρηματίες που παρακολούθησαν. Πού θα βρούμε αυτά τα σενάρια?
εάν θα μπείτε μέσα στο welcome, στο οποίο πρέπει να είσαστε όλοι μέλη, και βάλετε, πατήσετε εκεί που λέει αρχεία, υπάρχει μια σελίδα η οποία έχει όλα τα αρχεία τα οποία υπάρχουν με τα συγκεκριμένα σενάρια. Τώρα, σαφέστατα πρέπει να στείλουμε email και σαφέστατα πρέπει να προωθήσουμε το σεμινάριο με ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή να πούμε ότι αντί για 300 ευρώ το παίρνεις μόνο 80. Θα έχεις μετά και δωρεάν εκπαίδευση. Και επιπλέον, αν αποφασίσεις μέχρι τότε, δικαιούσε VIP θέσεις. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη που κάναμε το σεμινάριο, πάρα πολύ ωραία, είχαμε ετοιμάσει θέσεις, είχαμε βάλει τα μπελάκια. Ας είναι καλά ο Γιώργος Παπαγιάννη, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του τακτοποίησε και δεν γίνανε φασαρίες, διότι κάποιοι δεν είχαν καταλάβει και μπερδευόντουσαν μόνοι τους. Εννοώ συνεργάτες. Δεν μιλάω για τους καλεσμένους. Οι καλεσμένοι ήταν εξαιρετικοί. Με τους συνεργάτες έχει μερικές φορές πρόβλημα. Το τακτοποίησε ο Γιώργος άριστα και τα παιδιά που ήταν μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε VIP θέσεις για να παρακολουθούν πιο άνετα. Αυτά τα προωθούμε. Διαβάστε τα σεμινάρια. Θα σας στείλω και κάποιο βιντεάκι στο οποίο μιλάει ο Κωνσταντίνος Καστανάς και τα αναλύει όλα αυτά. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Το συνέδριο 11 και 12 Μαρτίου. Όσοι δεν έχετε πάρει εισιτήριο, προμηθευτείτε τώρα. Κάνει 30 δολάρια. Αρχές τέλη Ιανουαρίου, δεν ξέρω πότε, θα πάει στα 50 δολάρια. Επίσης, βιβλίο του Δεκεμβρίου. Πάρα πολύ ωραίο, μας έστειλε ένας, ο Θοδωρής ο Μάλωσης, ο εκπληκτικός, ένα κείμενο που λέει πώς να διαβάζετε περισσότερο. Και είναι εξαιρετικό, παιδιά. Πετάξτε το κινητό στη θάλασσα. Εντάξει, άμα δεν το πετάξετε, κλείστε το. Να έχετε πάντα μαζί ένα βιβλίο. Ποτέ δεν ξέρεις που θα βρεθείς. Εγώ αυτές τις μέρες που είχα τη μητέρα μου στην κλινική, πήγαινα και καθόμουν εκεί, έπαιρνα και το βιβλίο μου και διάβαζα, της κρατούσα το χέρι και τη χάιδευα γιατί ήταν στα τελευταία της και ταυτόχρονα διάβαζα το βιβλίο μου. Και μάλιστα μερικές φορές τις διάβαζα και δυνατά, παρότι δεν νομίζω ότι άκουγε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Το χρησιμοποιούμε σαν ένα ραντεβού. Πάρτε και διαβάστε βιβλία. Ένας άλλος λόγος που χρειάζομαστε τα βιβλία είναι γιατί χρειαζόμαστε ησυχία. Αυτή τη στιγμή ζούμε όλοι σε πάρα πολύ θόρυβο. Προσέξτε κάτι, το Facebook είναι θόρυβος. Η τηλεόραση είναι θόρυβος. Το κινητό είναι θόρυβος. Θέλεις ησυχία με τον εαυτό σου. Η καλύτερη κατάσταση ηρεμίας είναι όταν έχεις χαμηλώσει τα πάντα και λες τώρα μία ώρα θα καθίσω και θα διαβάσω. Και είσαι εσύ και ο συγγραφέας. Και προσέξτε, όταν αγοράζεις ένα βιβλίο δεν δίνεις 10 ή 15 ευρώ για να πάρεις ένα βιβλίο. Δίνεις 10 ή 15 ευρώ για να πάρεις την εμπειρία ζωής ενός ανθρώπου. Όταν δε τα βιβλία είναι προτινόμενα, όπως είχαμε βάλει το βιβλίο του Δεκεμβρίου, το πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις ανθρώπους γραμμένος το 35, με ιστορίες, επειδή τώρα το ξαναδιαβάζω και διαπίστωσα ότι αφού κάνω μάθημα σε όλο τον κόσμο, 9 από τα 10 πράγματα που λέει μέσα δεν τα τηρώ. Ψάχνω να βρω το άλλο ένα. Τα 9 τα βρήκα σίγουρα. Το ένα ψάχνω. Οπότε, μετά από 20 χρόνια που έχω διαβάσει βιβλιοθήκες με βιβλία για ανθρώπινες σχέσεις, ξαναδιαβάζοντας αυτό το βιβλίο του 35, λέω πάλι λάθος είσαι. Τώρα θα πει κάποιος, μάμα είναι να είμαι λάθος, είναι για να μην διαβάζω. Όχι, να διαβάζεις, μπας και διορθώσει κανένα σωστό. Λοιπόν, νέα της εταιρείας. Επειδή έχουν αλλάξει ισοτιμίες, να μην ξεχνάτε ότι η μηνιαία εγγραφή δεν είναι 25 ευρώ, είναι 26,5. Ότι η τρίμηνη είναι 80 και η ετήσια είναι 319-320 ευρώ. Μην ξεχνάμε τις ισοτιμίες, διότι έχουν αλλάξει. Επίσης, όσοι έχετε κάνει εγγραφές, κυρίως σε επαγγελματίες μέσα από σεμινάρια, να μην ξεχνάτε ότι μέσα σε ένα μήνα μπορούμε να ζητήσουμε αλλαγή προγράμματος και η εταιρεία κατ' εξαίρεση το εγκρίνει. Επίσης, στα site της Olympic Biz μπήκε η δυνατότητα να έχουμε μια φόρμα επικοινωνίας. Όπως βλέπετε εδώ σε μια επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει φόρμα επικοινωνίας όπου μπορεί κάποιος υποψήφιος να βάλει τα στοιχεία του και να στείλει email στην εταιρεία. Είναι σημαντικό αυτό σαν όφελος στα site μας. Και τέλος, στα πρότυπα, στα template του OMS, υπάρχει κάποια ένδειξη που λέει ποια είναι για κινητά τηλέφωνα. Όλα προσαρμόζονται στα κινητά τηλέφωνα, αλλά μερικά είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο που στο κινητό τηλέφωνο δεν είναι απόλυτα. Εκεί λοιπόν στα πρότυπα θα δείτε ότι είναι κινητό friendly. Είναι ειδικά για κινητά. Μην ξεχάσετε το εξής. Έχουμε το site της Team 100, το εκπαιδευτικό, το οποίο περιέχει μόνο απαραίτητα βίντεο για να ξεκινήσετε. Δηλαδή, έρχονται κάποιοι συνεργάτες, λέει, έχω δει το βίντεο του τάδε. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λεφτά θες να βγάλεις από αυτή την επιχείρηση? Θέλω. Ωραία, πάρε και δες τα βίντεο που πρέπει. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ξεκινάει και να βλέπει χιλιάδες βίντεο και να μην βλέπει τα βίντεο τα οποία αφορούν το πώς να ξεκινήσω την επιχείρησή μου. Δεν μπορεί να θέλει να κάνει παρουσιάσεις σε επιχειρήσεις και να μην έχει δει το βίντεο που αφορούν επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να θέλει να κάνει παρουσιάσεις σε ανθρώπους και να μην έχει δει τα βίντεο τα οποία αφορούν δημιουργία ομάδος.
και να έχει δει το πώς το βίντεο που μιλάει ο Άρης Κουτρίς για τη συμβολή του τροχού στη μεταφορά της πατάτας. Δεν πρόκειται να βγάλεις χρήματα έτσι. Εάν θες να γίνεις επαγγελματίας, γίνε επαγγελματίας. Σαφώς υπάρχουν βίντεο τα οποία θα σας αρέσουν κλπ. Δες τα στον ελεύθερο σου χρόνο τον υπόλοιπο. Μην θεωρείς δηλαδή ότι επειδή είδες τη συμβολή του τροχού στη μεταφορά της πατάτας ότι θα γίνεις επαγγελματίας στο μοντέλο της OGI. Να ξέρεις τι γίνεται, τι κάνει και τι λέει. Επίσης, υπάρχουν μέσα έντυπα και ομιλίες τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε, παρουσιάσεις, τα οποία θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε την επιχείρησή σας. Αυτό το λέω κάθε φορά τον τελευταίο χρόνο. Υπάρχει το site το οποίο έχουμε φτιάξει για την ομάδα. Αυτό έχει, όπως βλέπετε αριστερά, λίστες, στις οποίες υπάρχουν παρουσιάσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, εκπαίδευση για το internet marketing, για το, διάφορα. Εκεί μέσα λοιπόν μπορώ να βρω τα πάντα τα οποία κυκλοφορούν. 9 στις 10 περιπτώσεις που δεν βρίσκετε κάτι είναι γιατί δεν ψάχνετε. Δηλαδή ουσιαστικά παίζετε με τον εαυτό σας κάτι το οποίο δεν ωφελεί εσάς. Πρέπει να το μάθετε. Και τα καινούργια μέλη πρέπει να μπαίνουν και στο site της ομάδος και στο κανάλι για να μπορούν να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται. Σαφέστατα ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει ένα δικό του κανάλι στο οποίο να βάλει τι, να βάλει τις παρουσιάσεις, ώστε όταν κάποιος ζητήσει μία παρουσίαση να του στείλεις μία παρουσίαση η οποία να έχει από κάτω τη δική σου την παρουσία, να φαίνεται ότι είναι δηλαδή του Κώστα, του Γιάννη, του Πέτρου. Τα εκπαιδευτικά όμως δεν υπάρχει λόγος να μεταφέρει ο ένας τον άλλον, γιατί ουσιαστικά τι γίνεται, θα γίνεται μπέρδεμα μεταξύ σας. Δηλαδή θα μπαίνει ο καθένας που θα μπαίνει, θα κάνει ένα καινούριο εκπαιδευτικό κανάλι και δεν υπάρχει λόγος. Εγώ είμαι συνδρομητής σε όλα τα κανάλια τα οποία είναι στη γραμμή αναδοχής μου. Δηλαδή και στο Θοδωρή του Κουτρί και στο Κωνσταντίνου του Καστανά και στο Χάρη του Παπαδόπουλου. Πότε κάναμε κανάλι? Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε δικά μας webinar. Δηλαδή όταν εγώ κάνω δικά μου webinar, όταν κάνω δικές μου παρουσιάσεις και οργανώνω και μαζεύω την ομάδα μου και κάνω, τότε να έχω κανάλι. Διαφορετικά δεν έχω λόγο να έχω εκπαιδευτικό κανάλι, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Όχι δεν είναι κακό, δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει και αυτό το Plan B Solutions in Life, το οποίο ουσιαστικά τι έχει. Για όσους δεν έχουν δικό τους κανάλι και ψάχνουν να βρουν παρουσιάσεις και δεν θέλουν να λέει πουθενά Άρης Κουτρίς, αυτές όλες οι παρουσιάσεις που υπάρχουν εδώ μέσα λένε πλάνο B. Plan B, πλάνο B. Δεν ξέρει κανένας ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, δεν φέρεται, επομένως ο υποψήφιός σας θα λέγαμε ότι είναι ασφαλής, θα πρέπει να γυρίσει πίσω σε εσάς. Όταν λοιπόν θέλω να στείλω μία παρουσίαση, βίντεο που αφορά παρουσίαση, είτε για επιχειρήσεις, είτε για υποψήφιους συνεργάτες, οτιδήποτε, υπάρχουν εδώ μέσα. Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικά, είναι μόνο για παρουσιάσεις. Κλείνοντας, να σας πω παιδιά το εξής. Κανείς δεν είναι ελεύθερος αν δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό σύνθημα, γιατί τι σημαίνει? Ότι ο Ηρακλής ναι, έγινε Ζαφύρι με τη Μαρίνα, μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά έχουν μια υποχρέωση να βοηθήσουν τα παιδιά της ομάδας τους, αλλά και όλη την ομάδα στο να πάνε παρακάτω. Γιατί θέλουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα ελευθερωθούν. Όσο περισσότερο ελευθερωθούμε, τόσο το καλύτερο. Σας εύχομαι λοιπόν καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαστε δυνατοί και η επίθεση, όπως ξέρετε, είναι η μόνη λύση. Καλό βράδυ.